Μια ομάδα νέων από τη Λέσβο συνάντησε η κάμερα του Best TV Πελοποννήσου σε ορεινή εξόρμησή τους σε καταφύγιο στο όρος Μέναλο της Αρκαδίας, όπου έπεσαν τα πρώτα χιόνια. Τα μέλη της ομάδας από την Έρεσο μίλησαν με θερμά λόγια για το νησί μας. Ευχαριστούμε το Best TV για την εικόνα που μας έστειλε από αυτή την εξόρμηση των Μυτιλινιών στα ορεινά της Πελοποννήσου. Μια ομάδα νέων από τη Λέσβο συνάντησε η κάμερα του Best TV Πελοποννήσου σε εξόρμησή τους στο όρος Μέναρο στην Αρκαδία. Οι περισσότεροι με καταγωγή από την Ερεσό και μέλη χορευτικής ομάδας μίλησαν με αγάπη για το νησί μας, στέλνοντας το δικό τους μήνυμα από τα ορεινά της Πελοποννήσου. Βρισκόμαστε στο όρος Μέναλο. Είμαστε κοντά στα 1600 μέτρα υψόμετρο και σε λίγο φτάνουμε στο ρηβατικό καταφύγιο. Πάμε τώρα να επισκεφτούμε πάνω το βουνό, γιατί μας είπαν ότι εκεί στο καταφύγιο έχουν μαζευτεί ήδη πολλές ομάδες ορειβατικές προσωπορικές, οι οποίες ήρθαν να απολαύσουν αυτό το θέμα. Τι δουλειά έχει η Μυτιλίνη λοιπόν εδώ πέρα πάνω στο Μέναλο? Αρχικά η Μυτιλίνη είναι παντού. Δεύτερον, ήρθαμε μια όμορφη παρέα από Μυτιλίνη, Ερεσό συγκεκριμένα, για να γιορτάσουμε το χειμώνα. Το χιόνι εδώ πέρα σας έκανε τη χάρη λοιπόν και είδαμε και χιόνι. Τέλεια, όλα τα είδαμε σε αυτή την εκδρομή. Είχατε χιόνια στη Μυτιλίνη, έτσι? Κάθε χρόνο έχουμε στο βουνό μας, στην Αγιάσο, Όλυμπο στο βουνό, να ξέρετε, να δείτε στη Μυτιλίνη μας, θάλασσα, βουνό, τα πάντα έχουμε. Σας λέει χαιρετίσματα από εδώ λοιπόν προς τη Μυτιλίνη. Γεια σας, να ζήσει η Μυτιλίνη. Λοιπόν, ήρθαμε κι εγώ από Μυτιλίνη. Ήρθαμε για τη γιορτή του χειμώνα στην Αλονίστενα. Μείναμε στο Λεβίδι σε κάτι πάρα πολύ ωραία Airbnb, σπιτάκια. Είμαστε εδώ πέρα με μια πάρα πολύ ωραία παρέα. Ερχόμαστε από τη Μυτιλίνη. Συγκεκριμένα από την Ερεσό, το οποίο είναι και το χωριό των περισσότερων φίλων από εδώ πέρα. Γενικά δεν έχουμε λόγια για τη φιλοξενία και γενικά για ό,τι έχουμε ζήσει μέσα σε λίγες ώρες. Παρ' όλα αυτά, εντάξει, σαν τη Μυτιλίνη δεν υπάρχει, διότι είναι ένα υπέροχο μέρος, ειδικά το χωριό μου, Ερεσός, που είναι μέσα στην καρδιά και μας λείπει.